αρμονική οικογένεια, να έχεις ένα και ένα, να έχεις ζήσει και την εμπειρία να μεγαλώσει ένα κοριτσάκι, να μεγαλώσει και ένα αγοράκι. Αισθανόμαστε πάρα πολύ τυχεροί που μας τα έδωσε έτσι ο Θεούλης. Ό,τι και να ερχόταν φυσικά, θα ήταν τρομερό αυτό, και θα. Εννοείται. Αισθανόμασταν ευλογημένοι και όλα τα σχετικά, αλλά χαιρόμαστε που είναι ένα και ένα, που βλέπουμε και τη διαφορετικότητα. Έχει διαφορετικότητα, βλέπεις. Πώς είναι τώρα, 3 μηνών. Ναι, αύριο θα γίνουμε 3 μηνών. Κάτι, καλό. Ευχαριστούμε. Έχει λίγο. Έχει μια διαφορά, νομίζω. Με το κοριτσάκι ένιωθα λίγο πιο άνετα. Γιατί όσο να είναι, ήταν, ήξερα εγώ τη δική μου φύση, ήξερα την περιποίηση, λίγο ήξερα να το χειριστώ καλύτερα. Με το αγοράκι, λίγο, ξέρεις, μου φάνηκε περίεργο. Αλλά τώρα λίγο που έχει αρχίσει και καταλαβαίνει τη μαμά, καταλαβαίνει τον μπαμπά, ξέρεις, κάνει κάποιες αντιδράσεις, κάποια γελάκια, είμαστε σε αυτή τη φάση τώρα. Τρελαίνομαι. Mm. Τρελαίνομαι, νομίζω το ίδιο όπως τρελαίνομαι και με την κόρη, αλλά. Δεν ξέρω, το είχα ξεχάσει πόσο μοναδικό συνέστημα είναι. Το είχε ξεχάσει, λέει, που τα μωρά της έχουν διαφορά 2 χρόνια. Δηλαδή, κάποιες άλλες από εμάς που μπορεί να έχουν και λίγο παραπάνω από τα 2, 3, 4, 5, 6 και χτυπήσει μια 7ετία διαφορά, τι πρέπει να πούν. Ξέρεις κάτι, λες ότι εφόσον έχω γεννήσει μια φορά, εντάξει, το να ξαναγεννήσω θα είναι το ίδιο, εντάξει, ξέρω πώς είναι. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι, δεν ξέρω αν έχει προνοήσει ο καλός Θεούλης και το ξαναδίνει από την αρχή αυτό το ωραίο συνέστημα, αυτή τη μοναδική εμπειρία. Είναι σαν να το ξαναζείς για πρώτη φορά. Έτσι είναι τρομερό. Έτσι, τα ξεχνάς όλα. Είναι από την αρχή, από το μηδέν. Δηλαδή πάλι έκλαψα, πάλι συγκινήθηκα και λες, το έχω ξανακάνει, τι έχω πάθει. Και όμως φαντάζομαι ότι όσες φορές και αν το κάνω, επιβεβαίωσε το μου αυτό, ναι, θα είναι έτσι. Έτσι θα είναι. Ακριβώς έτσι θα είναι. Μπράβο. Και βαφτίζεται και γρήγορα. Αν ισχύουν αυτά που διαβάζω. Γιατί και εγώ από αυτά που διαβάζω έτσι και μαθαίνω. Κι εγώ.